Βγήκε ο Βλάχος σε μια εκπομπή και μίλησε για κάποιους που χρησιμοποιούν πρόσωπα με μεγάλη συμβολική σημασία για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Μετά είπε ότι καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Οι ψηφοφόροι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν με την κρίση τους και όχι καθ' υπόδειξη του Βλάχου. Λέει τώρα ο Βλάχος ότι αυτό το κόμμα με αντιπρόεδρο τον Γεωργιάδη και εκπρόσωπο τη Μαρία Σπυράκη είναι η συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έπρεπε να καταγγείλει την παράτυπη εκλογή του Μητσοτάκη και τους υβριστές του κόμματος Γεωργιάδη και Σπυράκη. Έπρεπε να καταγγείλει ότι αυτή η νεοφιλελέδικη κατάντια δεν έχει σχέση με την καραμαλική παράδοση και ταυτόχρονα να υπέβαλε την παρέτησή του πριν τον διαγράψουν. Ανταυτού έχει προσκυνήσει την Πράσινη Μαρία και τον Άδωνη του Λάος που είχαν στοχοποιήσει τον Κώστα Καραμαλή και έβριζαν το κόμμα. Μόνο ο Αντόναρος στέκεται με το κεφάλι ψηλά. Οι άλλοι έχουν σκύψει μπροστά στη μεγαλειότητα Γεωργιάδη και Σπυράκη. Πιθανώς να εννοούσε ότι μόνο αυτός και η φατρία που ανήκει έχουν δικαίωμα να λέγονται καραμαλικοί. Τον πείραξε γιατί θέλουν την αποκλειστικότητα της καραμαλικής πολιτικής παράδοσης. Εμείς είμαστε μόνο καραμαλικοί και κανένας άλλος. Έτσι σκέφτονται. Δεν θέλουν άλλους να τους χαλάσουν το μονοπόλιο. Επειδή είναι φίλος του Κώστα Καραμαλή, θέλει να είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της καραμαλικής κληρονομιάς. Αν θέλει αυτός να είναι καραμαλικός του Κώστα Καραμαλή, είναι δικαίωμά του. Εμείς δεν είμαστε καραμαλικοί του Κώστα, αλλά του Κωνσταντίνου. Μάλιστα, θεωρούμε ότι ο Κώστας δεν έκανε τόσο καλή δουλειά στη συνέχιση της καραμαλικής παράδοσης. Δεν αμφισβητούμε ότι λέγονται Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις αρχές, τις αξίες και την πολιτική τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι σαν να σταματήσει η Apple να φτιάχνει υπολογιστές και να αρχίσει να φτιάχνει ψυγεία. Πάλι Apple θα λέγεται, αλλά δεν θα έχει σχέση με την εταιρεία που ξέρουμε. Λέμε ότι η νέα δράση, νέο λαός, νέα πολιτική άνοιξη είναι προσβολή στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εμείς δεν λεγόμαστε Νέα Δημοκρατία, αλλά Νέα Αρχή. Λέμε ότι εμείς είμαστε η γνήσια, η original Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, προσαρμοσμένη στις συνθήκες του 2020. Από πού προκύπτει? Από αυτά που υποστηρίζουμε. Όχι μόνο τις πολιτικές θέσεις, αλλά και τις αρχές και τις αξίες μας. Ας κοιτάξει λοιπόν ο ψηφοφόρος τι υποστηρίζουμε και τι υποστήριζε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είπε το πρώτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική το Μάιο του 1979. Γιατί με το συνέδριο αυτό πραγματοποιείται παλιά και μόνιμη επιθυμία μου να οργανωθεί δημοκρατικά το κόμμα και γιατί δίνει το παράδειγμα για τη δημιουργία πολιτικών οργανισμών δημοκρατικά συντεταγμένων στη θέση των βραχίβιων προσωπικών κομμάτων. Δεν εννοούσε να οργανωθεί το κόμμα σε φατρίες και συμμορίες. Αυτή είναι η παρακμή του κόμματος, οι παρεούλες, οι κλίκες, οι φατρίες και οι συμμορίες. Για αυτή την κατάντια έχει ευθύνη και ο Κώστας Καραμαλής. Είναι ένας ατέλειωτος κατήφορος χωρίς σταματημό. Έχουμε αναρτήσει αποσπάσματα από την ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή στο πρώτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διάβασε τα Βλάχο, πες μας μετά αν έχει σχέση αυτό το μόρφωμα με την καραμαλική πολιτική παράδοση. Έτσι προκύπτει Βλάχο ποιοι είναι οι συνεχιστές της καραμαλικής παράδοσης και όχι από το πόσο φίλος είναι κανείς με τον ανιψιό του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ας κάνουν το ίδιο και οι κεντροδεξοί ψηφοφόροι για να αποφασίσουν ποιοι είναι οι original συνεχιστές της καραμαλικής παράδοσης. Εάν έχει κάποιο χαρτί ο Καραμαλής που να αποδεικνύει ότι είναι κληρονόμος του κόμματος και της καραμαλικής πολιτικής παράδοσης, να το δημοσιοποιήσει και να κρίνουμε την εγκυρότητα και την νομική βαρύτητά του. Εάν δεν έχει, τότε δεν μπορεί να διεκδικεί ούτε την ιδιοκτησία του κόμματος, ούτε της καραμαλικής παράδοσης. Δεν θέλαμε να μπούμε στα οικογενειακά, αλλά μας ανάγκασαν. Ο αγαπημένος ανιψιός του Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν ο Μισελ
Και όχι ο Κώστας. Το Μισελ είχε συνέχεια δίπλα του. Τώρα και αυτός είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία που αποδεικνύει ότι συχνά η γη και η ανιψυχή δεν είναι αντάξιοι των πατέρων ή των θείων. Ακόμα και σε δεξιώσεις τον συνόδευε. Μαζί ήταν στο Παρίσι την περίοδο 72-74 πριν γυρίσει στην Ελλάδα. Τότε ο Μισελ ήταν φοιτητής. Ο Μισελ στερούνταν το επώνυμο. Ο Κώστας είχε το ίδιο επώνυμο και το ίδιο όνομα. Γι' αυτό ίσως επιλέχθηκε. Εάν κάποιος μπορεί να διεκδικήσει την κληρονομιά του κόμματος και της καραμανικής παράδοσης, αυτός είναι ο Μισελ. Εάν σε κάποιο ήθελε να αφήσει το κόμμα και την πολιτική παράδοση, κάτι που δεν θεωρούμε ότι έκανε, αυτός ο κάποιος θα ήταν ο Μισελ και όχι ο Κώστας. Δεν πίστευε στα προσωπικά κόμματα ο ιδρυτής, αλλά η Νέα Δημοκρατία κατάντησε κόμμα λίγων προσώπων.